Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης θεωρήθηκε πως ήταν η παροχή δημόσιας στέγης, που προέβλεπε οικόπεδο και ιδιωτικό κήπο ή ο αναπροσανατολισμός της οικοδόμησης από τα κέντρα των πόλεων σε πανταχώθεν ελεύθερα προαστιακά σπίτια και σε νέα ψευδοχωριά. Στην Πολωνία, τη Σκανδιναβία και τη Γερμανία οι αρχές έχτιζαν σαν να επρόκειτο για αγρότες της πόλης. Στη Βρετανία οι ιδιώτες εργολάβοι ανταποκρίνονταν σε παραπλήσιες επιθυμίες ενός μέρους της πελατείας τους, προσφέροντας απομιμήσεις τη ΔΟΡ και άλλα προαστικά στυλ. Όμως, καθώς ο πολιτικός ορίζοντας της Ευρώπης σκοτίνιαζε, αυτή η δημόσια ερωτοτροπία με την εξιντανικευμένη ύπεθρο εντυνόταν. Σε όλη την Ήπειρο, το μοντερνιστικό διεθνιστικό εκμηχανισμένο ιδίωμα της δεκαετίας του 1920 στον χώρο των τεχνών έδωσε τη θέση του σε μια πιο εθνικιστική στροφή στο οργανικό στοιχείο και σε μια ζωή κοντά στη φύση. Ο ορθολογισμός αντικαταστάθηκε από την έμφαση στο ενστικτόδες, ο ατομικισμός από την κοινοτική ζωή της φυλής, ο εγκέφαλος από το σώμα. Τον νέο ρεαλισμό της Βαϊμάρης διαδέχτηκαν χιτλερικής έμπνευσης άρια τοπία με λιβάδια και χωρικούς, όπως στη Γαλλία. Την κοσμοπολίτικη καλλιτεχνική σκηνή ήρθαν να αμφισβητήσουν τα δεδηλωμένα γαλατικά πεϊζάζ τοπία του Ντινουαγέ ντε Σεγκονζάκ και του Οζενφάν. Η φασιστική Ιταλία είχε ξεκινήσει λατρεύοντας τη μηχανή, το φουτουρισμό και την καταστροφή του παρελθόντος. Στη δεκαετία του 1930 είχε πια ενστερνιστεί τον κλασικισμό, την ιστορία και την γη. Και σε αυτό το ζήτημα όμως το κράτος δυσκολεύτηκε να επιβάλλει τις επιθυμίες του στον απρόθυμο πληθυσμό του. Ο Μουσολίνι προσπάθησε να αποτρέψει τους κατοίκους της Υπαίθρου να εγκατασταθούν στις πόλεις χωρίς δουλειά, εκτοπίζοντας τους άνεργους νεοφερμένους πίσω στις επαρχίες. Όμως αυτό δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Άλλοι προσπάθησαν να κάνουν τη ζωή στο χωριό πιο ελκυστική, δίνοντας δάνεια στους νέους αγρότες και χτίζοντας νέα συγκροτήματα κατοικιών σε εξοχικές περιοχές. Στην Ιρλανδία η κυβέρνηση επιδότησε απόμακρες κελτόφωνες κοινότητες. Στη Βρετανία, όπου η αστιφιλία είχε ξεκινήσει μάλλον νωρίτερα από οπουδήποτε αλλού, η πρόσβαση στην Ήπεθρο έγινε ευκολότερη για τους κατοίκους των πόλεων. Φυσικό ήταν ένας εξέχων ευγονιστής όπως ο Λόρδος Χόρδερ, βασιλικός γιατρός και πρόεδρος της εταιρείας ευγονικής, να συνδυάζει το ενδιαφέρον του για την ψυχική υγεία και τον οικογενειακό προγραμματισμό με την ενασχόλησή του με την σωματική ευρωστία, τους προσκόπους και το κίνημα των εθνικών δρυμών. Στην πραγματικότητα όμως τίποτα δεν μπορούσε να αναχαιτήσει την αστιφιλία. Οι πόλεις παρέμεναν μαγνήτες απασχόλησης και πολιτιστικής ελευθερίας. Επιπλέον, το ίδιο το κράτος λίγο ενδιαφερόταν να τηρήσει τη ρητορική του. Σε μια εποχή όπου η δύναμη του έθνους εξαρτιόταν από την βιομηχανική πρόοδο, η ζωή της Υπαίθρου δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να παρουσιάζεται ως πιστική εναλλακτική λύση απέναντι στην πόλη. Είναι ανάγκη να ανασκευαστούν πολλοί μύθοι σχετικά με την αστιφιλία και τις πολυάνθρωπες πόλεις, έγραφε ένας Ιταλός δημοσιογράφος το 1925. Η ιδηλιακή εξοχή που φτιάχνει γερά νεφρά και αιωνόβιους ανθρώπους είναι έργο των ποιητών και εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Τα έθνη κράτη που ήταν αποφασισμένα να αγωνιστούν για μια θέση στον κόσμο μπορεί να θεωρούσαν τις πόλεις επικίνδυνες για την υγεία και τη δύναμη του έθνους, απαραίτητες όμως παρόλα αυτά.